σαν ΕΚΑΒ, σαν ασθενοφόρα, συμβάλλατε και συμβάλλετε κάθε φορά που χρειάζεται, όπως αυτή στην αποφόρτιση του νοσοκομείου Κοζάνης και στη μεταφορά ασθενών σε άλλες δομές. Μάλιστα. Έχουμε φορτωθεί ένα πολύ, πολύ μεγάλο όγκο περιστατικών για να αποσυμφορηθεί η παθολογική, τα καθαρά της παθολογικής που λέμε. Κάποια από αυτά τα μεταφέραμε στην κλινική Euromedica εδώ στην Κοζάνη που λειτουργεί. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε και περιστατικά της ψυχιατρικής που εκκρεμούνε και φυσικά COVID περιστατικά που είναι εξιτήρια, που είναι επιστροφές στο σπίτι. Και έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε σε αναμονή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε σε αναμονή 7 περιστατικά για να διεκπεριωθούν μέχρι το βράδυ. Υπάρχει ορίζοντας που θα πούμε ότι έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και άρα έχει λίγο ελαφρύνει η κατάσταση στο νοσοκομείο? Προσέξτε λίγο τώρα, ο επιχειρησιακός ρόλος του ΕΚΑΒ τώρα έχει φορτωθεί μια οξύμορη κατάσταση, μια περίεργη κατάσταση. Κάτι επιπρόσθετο από όλα όσα κάνατε μέχρι τώρα, το αντιλαμβάνομαι. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή όσον αφορά τον όγκο των περιστατικών, όπως έχω πει και παλιότερα, είναι περίπου στο 90% ασχολούμαστε με περιστατικά που είτε είναι COVID θετικά, είτε έχουν θεραπευτεί, έχουν αρνητικοποιηθεί και επιστρέφουν στο σπίτι. Ο περισσότερος όγκος των περιστατικών είναι αυτός. Τώρα αυτό το πρόβλημα που δημιουργείται τώρα αυτή τη στιγμή είναι ότι τα περιστατικά που μεταφέρουμε στην κλινική ή σε άλλα νοσοκομεία, εάν τυχόν χρειαστεί κάποια εξέταση ή κάποια αλλαγή για συνέχεια νοσηλείας, πάλι θα την κάνει το ΕΚΑΒ. Δηλαδή τον ίδιο άνθρωπο μπορεί να το μεταφέρουμε 2, ναι, 3 και 4 φορές. Από νοσοκομείο σε κλινική, από κλινική σε νοσοκομείο. Ναι, λέτε μπορεί να χρειαστεί επιπρόσθετα κάποιες εξετάσεις, ναι. Μια ακτινογραφία επιπλέον, θα ξαναγυρίσει πάλι, ναι, στο νοσοκομείο και πάλι ξανά. Θα έχουμε αυτό το πήγαινε έλα συνέχεια, ναι. Αυτό προφανώς σκλαβώνει, αν θέλετε, στη λαϊκή, σκλαβώνει ασθενοφόρα, άρα χρειάζεται περισσότερο προσωπικό. Κοιτάξτε τώρα να λέμε αντικειμενικές αλήθειες, περισσότερο προσωπικό χρειαζόμαστε για να λειτουργήσουμε ως υπηρεσία εκτάκτου ανάγκης. Αυτές τώρα οι καταστάσεις που είναι βραχυπρόθεσμες, δηλαδή στο χρόνο πάνω θα μας τύχουν για 2 εβδομάδες και για 3 εβδομάδες κάποιες τέτοιες αντικειμενικές δυσκολίες, θα τα φέρουμε βόλτα, αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που κάνουν τους σχεδιασμούς μάλλον δεν έχουν επαφή με το αντικείμενο. Δηλαδή θα εκφράσουν μια αγανάκτηση, σχεδιάζουν άλλοι για εμάς χωρίς να ρωτήσουν εμάς. Έχουν γίνει συνειδριάσεις, σκέψεις, συνελεύσεις. Δεν έχει καλεστεί ούτε η διεύθυνση του ΕΚΑΒ εδώ το τοπικό. Μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε. Ναι. Μισό λεπτό. Αν θυμούμε καλά την προηγούμενη εβδομάδα, την περιοχή, ναι, μας επισκέφθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, ο οποίος συνοδευόταν και από τον διοικητή του ΕΚΑΒ. Είχατε συνάντηση, τον είπατε αυτά τα πράγματα, αυτά τα ζητήματα? Εμείς σαν υπηρεσία είπαμε αυτά που αφορούν το ΕΚΑΒ. Το τι μεσολάβησε τώρα στις συσκέψεις που γίνανε στο νοσοκομείο, γιατί γνωρίζετε ξαναήρθε κλιμάκιο για να δώσει οδηγίες στο νοσοκομείο. Εκεί εμείς δεν είχαμε κάποια επαφή ούτε κάποια ενημέρωση. Ξέραμε ότι θα γίνει αυτή η αποφόρτιση του νοσοκομείου σταδιακά, αλλά αυτοί που ήταν να μας δώσουν τα στοιχεία για να προγραμματίσουμε και εμείς να βγάλουμε ένα μάξι παραπάνω στη βάρδια για να μην έχουμε φόρτο εργασίας, μην μπλοκάρει το σύστημα, δεν ενημέρωσαν κανέναν. Όλα γίνανε τελευταία στιγμή. Αυτή η συμπεριφορά και αυτός ο τρόπος λειτουργίας κάποιων ανθρώπων που είναι σε θέσεις κλειδιά, λίγο να κοιταχτούν στον καθρέφτη. Γιατί έχουμε συναντηθεί, έχουμε μιλήσει, έχουμε πει πράγματα και μάλλον δεν αντιλαμβάνονται την... μας έχουν σαν τις Φιλιππινέζες του συστήματος υγείας. Αυτά είναι λίγο να προσέξουν μερικοί πώς συμπεριφέρονται και πώς παραγγέλουν ασθενοφόρο. Γιατί παραγγελία πρόκειται. Μας θεωρούν τελιβεράδες μερικοί. Και δεν απευθύνουμε στο Υπουργείο. Το Υπουργείο γνωρίζει πολύ καλά τι κάνουμε. Απευθύνουμε σε ανθρώπους που έχουμε συνεργασία και δυστυχώς δεν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει να προγραμματίσω μια διακομιδή και τι σημαίνει το επίγον. Τώρα, συγγνώμη, εγώ θα τολμήσω να ρωτήσω, φωτογραφίζετε ανθρώπους μέσα από το νοσοκομείο? Εννοείται. Φαρσός και ειλικρινός. Τι να πω άλλο. Τη διοίκηση, το ιατρικό προσωπικό.
Τώρα να τους πάρει μπάλα όλους μαζί, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουμε δείξει όλη την καλή διάθεση σαν προσωπικό. Καθόμαστε μεταξύ μας εδώ, μαλώνουμε για να φέρουμε βόλτα να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Και δυστυχώς αυτό που καταφέρουμε είναι και εμείς να ταλαιπωρούμαστε και τον κόσμο να ταλαιπωρούμε. Αυτά δεν χρειάζεται παρέμβαση από κανέναν υπουργό και κανέναν γενικό γραμματέα και καμία είπε και κανέναν δεν ξέρω εγώ τι άλλο πρωθυπουργό, ας πούμε. Αυτά είναι απλή λειτουργία, υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχουν όρια, ας κάτσουν κάποιοι να ασχοληθούν όπως ασχοληθήκαμε κι εμείς και δεν φέραμε σε δύσκολη θέση κανέναν και φορτωθήκαμε δουλειές από ασυνεννοησίες αλωνών και φορτωθήκαμε και τις γκρίνιες του κόσμου καθημερινά, γιατί δεν μπορεί να λες εσύ φταίει το ΕΚΑΒ που δεν ήρθε να με πάρει εξιτήριο και το ΕΚΑΒ να έχει δυο ανακοπές και τρία τροχέα και μετά όταν πας να πάρεις τον πολίτη για εξιτήριο να ακούς τα εξαμάξεις. Αυτές οι συμπεριφορές και αυτή η μεταβίβαση ευθυνών καθημερινά, αυτό είναι καθημερινό φαινόμενο, κάποτε πρέπει να σταματήσει. Να υπερασπιστούμε το σύστημα υγείας, ναι, να υπερασπιστούμε το ΕΚΑΒ, ναι, να υπερασπιστούμε το νοσοκομείο, αλλά ας κοιτάξει ο καθένας τις αρμοδιότητες που έχει, να φροντίσει να τις εφαρμόσει κιόλας. Κατανοητό. Μην μεταβάζουμε ευθύνες αλλού. Κατανοητό. Γιατί αυτό με το νοσοκομείο Κοζάνης έχει ξεφύγει πλέον. Έχει ξεφύγει. Άμα δεν μπορούν να μας πούνε να βρούμε άλλο τρόπο να λειτουργήσουμε. Κατανοητό. Είναι πολύ έγκρατης αυτό. Δώστε μας και μια εικόνα σήμερα πώς έχει η κατάσταση, με την έννοια ότι εσείς, επειδή είστε στην πρώτη γραμμή, είστε στη μάχη, αντιλαμβάνεστε αν η καμπύλη συνεχίζει να ανεβαίνει ή έχει σταθεροποιηθεί σε σχέση με τις διακομιδές που κάνατε. Ακούστε να δείτε τώρα, η εικόνα των ασθενών που αφορούν το COVID έχει λίγο ξεθυμάνει, έχει λίγο πέσει αυτό που λέμε οικό φορτίο, η κλινική εικόνα τους είναι καλύτερη, αλλά αν δεν στρώσει ο καιρός να πούμε ότι καλοκαίριασε και δεν περάσουν κανένα δυο εβδομάδες για να δούμε πραγματικά και αντικειμενικά τι συμβαίνει, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δώσω σαφή εικόνα για το τι γίνεται. Απλά υπάρχει μία τάση να εξομαλυνθεί, αλλά λόγω πρωτοκόλου και διαδικασιών πρέπει να τους μεταφέρουμε όλους εμείς. Αυτά όσον αφορά τα COVID περιστατικά. Σταματήσατε τα μακρινά ταξίδια, τις μακρινές αποστολές σε Θεσσαλονίκη και αλλού? Αυτή τη στιγμή λείπουν τρία ασθενοφόρα της Βάρδειας εκτός περιφέρειας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τρία και είναι να φύγει άλλο ένα ικανοποιητικό. Για Θεσσαλονίκη. Να πάει Γιάννενα, Θεσσαλονίκη. Ένα έφυγε Γιάννενα, δύο είναι Θεσσαλονίκη και είναι να φύγει ένα ακόμα. Περιστατικά COVID είναι αυτά ή δια άλλων παθήσεων? Τα δύο που κοίταξα είναι περιστατικά COVID. Για τώρα δεν έχω στοιχεία. Κατανοητό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε κουράγιο καλά, καλή δύναμη. Τη χρειάζεστε πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.